Ήχη και χρώματα από τα βουνά της Ξάνθης. Ένα μουσικό διπορικό στην οροσειρά της Ροδόπης. Ήχη και χρώματα από τα βουνά της Ξάνθης. Έρευνα, επιμέλεια, παρουσίαση Νίκος Κόκας. Στον ήχο ο Τηλέμαχος Αρναούτογλου. Ήχη και χρώματα από τα βουνά της Ξάνθης. Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε σήμερα το μουσικό διπορικό μας στην οροσειρά της Ροδόπης, να γνωρίσουμε την ιστορία, την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό αυτής της υπέροχης περιοχής της Θράκης. Το πρώτο μας αφιέρωμα είναι στην περιοχή Κυμερίων. Θα ακούσουμε τραγούδια και σκοπούς από την περιοχή Κυμερίων και Ασκύρων. Το CD που θα ακούσουμε θα είναι από μια έκδοση του ΠΑΚΕΘΡΑ, του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης, του 2005. Την έκδοση είχαν επιμεληθεί ο Μιχάλης Ελαφρός και ο Νίκος Κόκας με μουσικολογικά σχόλια της Αθηνάς Κατσανεβάκη. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Γλόνταϊ μου, γλόνταϊ λιούμπε». «Κοίταμε, κοίταμε, αγάπη μου», τραγουδάει ο Καν Σοφτά από τα Κυμαίρια. Να ακούσουμε λίγο τους στίχους. «Κοίταμε, κοίταμε, αγάπη μου, κοίταμε, κοίταμε, πρώτη μου αγάπη. Σήμερα είμαι εδώ, σήμερα είμαι εδώ, αύριο, αύριο δεν είμαι. Αύριο, αγάπη μου, θα πάω μακριά, στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, πρώτη μου αγάπη, λεφτά να κερδίσω. Λέγε, παράγγειλε μου, αγάπη μου, τι θες να σου φέρω. Αγόρασέ μου, αγάπη μου, αγόρασέ μου, χρυσό σκουλαρίκι. Χρυσό σκουλαρίκι, πρώτη μου αγάπη και άσπρη πούδρα. Άσπρη πούδρα και πούδρα κόκκινη. Να βαφτώ, αγάπη μου, να βαφτώ, να σου είμαι άσπρη, να σου είμαι άσπρη και όμορφη. Αύριο πάω, αγάπη μου, στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, λεφτά να κερδίσω, λεφτά να κερδίσω, πρώτη μου αγάπη, κορίτσια να αγαπώ. Κορίτσια να αγαπώ, πρώτη μου αγάπη. Υγιής να πας. Αλλά αν πας, αγάπη μου, κορίτσια να αγαπήσεις, άρρωστος να έρθεις. Ακούμε το τραγούδι από την περιοχή Κυμερίων, «Γλόνταϊ μου, γλόνταϊ λιούμπε». Thank you.
Είχε και χρώματα από τα βουνά της Ξάνθης. Φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε απόψε την εκπομπή μας αφιέρωμα στα χωριά των Κυμερίων και των Ασκύρων με το τραγούδι «Γκλόντα ή Μουγκλόντα ή Λιούμπε», τραγουδισμένο από τον Οκάν Σοφτά. Η περιοχή των Κυμερίων, μια υπέροχη περιοχή με πάρα πολλά ορεινά χωριά τα οποία αγαπούν οι ξανθιώτες και πηγαίνουν πολλές φορές πεζοπορία στα βουνά του Καράογλαν, το όρος Καράογλαν με υψόμετρο 1070 μέτρα. Ανάμεσα στα χωριά της περιοχής Κυμερίων έχουμε την Πλαγιά, το Λιβάδι, το υπέροχο φρούριο των Κυμερίων, το Καλέ, σε υψόμετρο 567 μέτρων. Έχουμε το χωριό Έρανος, που λέγεται Στάρονο Σέλο ή Οτμάν Γερή, το Ανθυρό, Ιχτιάρ Μαχαλά, το Πριόνι, με το αρχαίο ρωμαϊκό φρούριο, το χωριό Βασιλικά, θα ακούσουμε τραγούδια από το χωριό αυτό, που λέγεται Μπρουσόβα, την Πόρτα, Παρτόκοβα, και τα Άσκυρα και τα γύρω χωριά, το Γυαλιστερό, το Ζαφύριο, το Κετίκι, το Αλικοχώρι, το Μεγαλοχώρι, το Πελεκητό, το Υδροχώρι. Όλα αυτά τα χωριά έχουν σε ένα βαθμό εγκαταληφθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά ο κόσμος αρχίζει να επιστρέφει. Αρχίζει να εκτιμά πάλι την ομορφιά της περιοχής του Καράογλαν, που υψώνεται σε υψόμετρο 1070 μέτρων. Συνεχίζουμε το μουσικό μας οδηπορικό με ένα ακόμα τραγούδι από το CD που εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης το 2005. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Φατμίνκα Ναβόν Ναβότρε». «Η μικρή Φατμέ μέσα και έξω», τραγουδάει ο Αϊντίν Μπογιάρ από την περιοχή Κυμερίων. Ας δούμε τους στίχους. «Η μικρή Φατμέ μέσα έξω, άσπρα χεράκια έκοβε, βέρες και δαχτυλίδια έσπαγε, σώπα, σώπασε μικρή Φατμέ, θα πάμε στο πράσινο βουνό, θα βρούμε κρύο νερό, θα πλύνουμε το κοινά το κόκκινο, θα βρούμε μαρμάρινη πέτρα, θα σπάσουμε βέρες και δαχτυλίδια, θα κρεμάσουμε τα χρυσαφένια σκουλαρίκια, τα σκουλαρίκια μάνα με τις αλυσιδίτσες». Φατμίνκα Ναβόν Ναβότρε από τα Κυμέρια. Ήχη και χρώματα από τα βουνά της Ξάνθης. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι από την περιοχή Κυμερίων. Το σημερινό μας αφιέρωμα βασίζεται στο CD που εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης το 2005. Θα ακούσουμε έναν σπάνιο μουσικό, ένα μοναδικό ερμηνευτή, ένα πολύ αγαπημένο άνθρωπο, το Χαλίλ Σοφτά, που γεννήθηκε στο χωριό Βασιλικά Κυμερίων, γνωστός Μπρουσόβα, ένας μικρός μαχαλάς βορείας των Κυμερίων, κοντά στο χωριό Λιβάδι, με μόλις 15-20 κατοικίες. Ο Χαλίλ Σοφτά έχει φύγει από τη ζωή. Τώρα υπάρχει μία βρύση στο χωριό του που θυμίζει την ιστορία του, το πόσο αγαπημένος ήταν στους κατοίκους, πόσες φορές άκουγαν τα τραγούδια του με το καβάλι και την πιστέλκα, την καλαμένια φλογέρα, με πολύ αγάπη. Θα ακούσουμε αυτόν τον σπάνιο μουσικό ερμηνευτή να μας τραγουδάει το τραγούδι «Τεγκισό Βασπρέλι». «Τον σταμάτησαν κάτω χωριατοπούλες, μάνα».
και του Προέδρου η κόρη η Φατμέ, του Προέδρου η κόρη η Φατμέ, της Γιουρκέ η κόρη η Αλιέ, του Ιμάμ η κόρη. Δεν πρόκειται να έρθει, δεν πρόκειται να έρθει μάνα, τον σταμάτησαν κάτω χωριατοπούλες μάνα, κάτω στους κήπους, κάτω στους κήπους, κάτω από την πράσινη τριανταφυλιά, κάτω από το βυσσινή γαρίφαλο, κάτω από το πράσινο βασιλικό. Δεν πρόκειται να έρθει μάνα, τον σταμάτησαν. Ναι μανε δαντόιντε, Μάικο, τέγκισο βασπρέλι. Ακούμε τον Χαλίλ Σοφτά από τα βασιλικά Κυμμερίων. Είμαστε στα Κυμμέρια Ξάνθης και συνεχίζουμε το μουσικό μας οδηπορικό στους ορεινούς οικισμούς των Κυμμερίων. Τα χωριά των Κυμμερίων είναι υπέροχα, όσοι οδηπόροι έχουν περπατήσει γνωρίζουν την ομορφιά τους. Πώς φτάνουμε εκεί? Ακολουθώντας το μονοπάτι που ξεκινά από τη Ρεματιά, στο ανατολικό άκρο του οικισμού των Κυμμερίων, φτάνουμε σε μισή ώρα στον οικισμό Πλαγιά, η Πέβα, σε υψόμετρο 320 μέτρων. Ανηφορίζοντας προς την Πλαγιά, συναντάμε τοπονύμια όπως Ντράτσενο, Να Τσιρίκανε, Να Κόσανο Πουλιάνα, Να Παζλάνανε, Να Ρασβάνε, Να Τσιναλάνε, Να Μπαρτσίνινε. Σήμερα σε αυτόν τον έρημο οικισμό στην Πλαγιά διασώζονται μόνο ερείπια 15 σπιτιών, ενώ η Πλαγιά είχε 56 κατοίκους το 1951.
Λίγο πιο πάνω από την πλαγιά, το μονοπάτι μας οδηγεί στο χωριό Λιβάδι. Όπως μας πληροφορεί και η ονομασία του χωριού, το χωριό βρίσκεται σε ένα λιβάδι, σε υψόμετρο 430 μέτρων. Υπήρχε σχολείο εδώ, το οποίο έκλεισε το 1993, από τα πολύ όμορφα χωριά της περιοχής, όπως και τα άσκυρα που βρίσκονται πιο πέρα. Ένα τραγούδι από τα άσκυρα θα ακούσουμε τώρα, τραγουδισμένο από το Φεράτ Αλί Αφέντη. «Σλόντσε σας μπύρα η πριμπύρα». Ακούμε τον Φεράτ Αλί Αφέντη να τραγουδάει το τραγούδι που έχει σαν θέμα του τον ήλιο που πάει να βασιλέψει. Ο ήλιος πάει να βασιλέψει. Ο αγαπημένος ξεκινάει να φύγει, να πάει στην αγαπημένη του. Η αγαπημένη του τον προειδοποιεί. Κείνη την ώρα μια γελάδα άρμεγε, μικρά μοσχαράκια, τα ξεχώριζε από τα μεγάλα. «Γεια σου αγαπημένη μου, γεια σου αγαπημένε μου, μπες μέσα αγόρι. Το αρχοντικό το έχω στρώσει, καφέ σου έχω ετοιμάσει, καπνό σου έχω κόψει, το τσιγάρο σου έχω στρίψει. Δεν μπαίνω αϊσέ, δεν μπαίνω μέσα, δεν πίνω αϊσέ καφέ, δεν ανάβω τσιγάρο. Εγώ θα μείνω εδώ κάτω, εδώ κάτω στο πράσινο λιβάδι, στο πράσινο λιβάδι με τα μυρωδάτα κηδόνια. Στα μυρωδάτα κηδόνια θα τεινάξω τα κηδόνια, εσύ να τα μαζέψεις. Θα σου βάλω κλαράκια με καρπούς μαζεμένα πάνω στο κλαρί». Ακούμε το Φεράτ Αλί Αφέντη από τα άσκυρα. «Σλάντσε σας μπύρα η πριμπύρα». Thank you.
Βρισκόμαστε στα Κυμαίρια της Ξάνθης, στα ορεινά του σκοριά. Το μουσικό μας αφιέρωμα στην περιοχή Κυμαιρίων συνεχίζεται εδώ, στο φιλόξενο χώρο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης. Είμαστε τώρα στο χωριό Λιβάδι να ακούσουμε ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Χασάν Μπογιάρ με τίτλο «Das Nice Maiko in Dachuis». Το Λιβάδι, ένα υπέροχο χωριό, πολύ κοντά στην Ξάνθη, πολλοί πάνε για περπάτημα εκεί και γνωρίζουν τις ομορφιές του, ένα χωριό με μεγάλη ιστορία και μεγάλα ευρήματα, με αρχαιολογικούς χώρους όπως τα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας, με ιστορικές περιοχές που μας θυμίζουν το Βυζαντινό της παρελθόν, τοπονύμια όπως Πόποβα, Τσόρκβα, του Παπά, Εκκλησία, περιοχές που βρίσκουμε αρχαίους λινούς, πατητήρια σταφυλιών, ίχνη μοναστηριών, χαράγματα εκκλησιών σε θέσεις κοντά στο Λιβάδι. Σε αυτά τα ωραία μέρη που βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής κάθε χρόνο και οργανώνουν τα κουρμπάνια τους και τις γιορτές τους. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι από το Λιβάδι Κυμαιρίων που λέγεται «Das nice Maiko in Dachuis». «Να ξέρες μάνα μου και να άκουγες, τι φωνή βγαίνει από το ψηλό βουνό. Μήπως είναι δύο νύφες, μήπως είναι δύο καβάλια, ούτε δύο νύφες, ούτε δύο καβάλια. Εγώ είμαι μία και μόνη νύφη». Για το παλικάρι της έκλαιγε. «Σήκω, σήκω παλικάρι». Όλοι οι βοσκοί άφησαν τα κατσίκια και τα καβάλια σφύριζαν. «Πώς να σηκωθώ νύφη. Εμένα το χώμα με πήρε, το κορμάκι μου μυρμήγια γέμισε. Τα μάτια μου φίδια τα ήπιαν. Στο μαλλί μου έκαναν φωλιές τα πουλιά. Πώς να σηκωθώ νύφη. Εμένα το χώμα με πήρε». Ένα τραγούδι για το θάνατο. Ένα τραγούδι που μας πάει πολύ πίσω στο χρόνο από το Λιβάδι Κυμαιρίων. «Das nice Maiko in Dachuis». Thank you.
Ήχη και χρώματα από τα βουνά της Ξάνθης. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην περιοχή Κυμερίων και Ασκήρων. Και θα πάμε, φίλες και φίλοι, στα Άσκηρα να ακούσουμε το μοναδικό λαϊκό οργανοπαίκτη, κατασκευαστή λαϊκών οργάνων και ερμηνευτή, Φεράτ Αλί Αφέντη. Ένα αξιαγάπητο ερμηνευτή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαράξει την ιστορία του στην περιοχή των Ασκήρων, στο Χάν Μαλέ. Χρόνια φιλοξενούσε πάρα πολύ κόσμο που περνούσε από εκεί, από το μικρό καφενείο, και κέρναγε καφέ τους περαστικούς, και ακόμα συνεχίζει και γράφει την ιστορία του. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Τριμίνα Μπράτιε», «Τα τρία αδέλφια». Είναι η ιστορία του εντυχισμού μιας κοπέλας για το στέργιωμα του γεφύριου. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μιλάμε για μια παραλλαγή του γνωστού τραγουδιού του γεφυριού της Άρτας, αλλά αυτή τη φορά από την περιοχή της Ροδόπης. Παραλλαγές του τραγουδιού θα συναντήσουμε και στη Μίκη και στις Σάτρες και στον Εχίνο και στις Θέρμες και στο χωριό Ωραίων, σε όλα τα ορεινά χωριά της Ξάνθης και στη Σμίνθη. Τώρα θα ακούσουμε την υπέροχη ερμηνεία του Φεράτ Αλί Αφέντη από την περιοχή των Ασκήρων. Εδώ δεν έχουμε 45 μάστορες και 60 μαθητάδες, αλλά έχουμε τρία αδέρφια που χτίζανε ένα κτίσμα. Τρία αδέρφια κτίσμα χτίζανε, τη μέρα το κτίζανε, το βράδυ γκρεμίζονταν. Αδερφάκια μου, αδέρφια, τρία αδέρφια, θυσία θέλει, θυσία να του κάνουμε. Αδερφάκια μου, αδέρφια, τρία αδέρφια, όποιο από εμάς έρθει πρώτη η αγάπη, νωρίς να δώσει πρωινό, αυτήν θα εντυχήσουμε στη μέση του θεμέλιου, στη μέση του θεμέλιου. Ξεκίνησε, ξεπρόβαλε πρώτη η όμορφη Γιουρκέ, νύφη από την πόλη. Καλή ευκολία, τρία αδέρφια, ο Θεός μαζί σου, όμορφη Γιουρκέ. Γιατί μου κλαις πρώτη μου αγάπη? Πώς να μην κλαίω, όμορφη Γιουρκέ? Έχασα το μεσαίο δαχτυλίδι, έχασα το μεσαίο δαχτυλίδι στη μέση του θεμέλιου. Έχασα τη μαντήλα στη μέση του τοίχου. Μη μου κλαις πρώτη μου αγάπη, εμείς θα βρούμε το δαχτυλίδι και τη μαντήλα. Η Γιουρκέ σήκωσε το μανίκι, σήκωσε το φόρεμα να ψάξει να βρει το δαχτυλίδι. Αδερφάκια, αδέρφια μου, τρία αδέρφια, πιάστε την, χτίστε την με μαρμαρένιες πέτρες στη μέση του θεμέλιου. Αδερφάκια μου, αφήστε με, έχω αφήσει μικρό παιδάκι, είναι αφάσκετο, αφάσκετο, ξεσκέπαστο. Μη μου κλαις πρώτη μου αγάπη, με το χέρι σου έγναψα πίσω γύρνα, εγώ σε ειδοποίησα, εσύ πιο πολύ βιάστηκες. Με το μάτι σου έγναψα πίσω γύρνα, εγώ σε ειδοποίησα, εσύ πιο πολύ γρήγορα ήρθες. Μου είχες πει πως πεινασμένοι μείνατε, μου είχες πει πως για νερό διψάτε. Μη μου κλαις πρώτη μου αγάπη, εμείς θα βρούμε άλλη μανούλα, αυτή θα το φασκιώσει, αυτή θα το ταΐσει, αυτή θα του κάνει πλαγιαστή πούνια και αυτή θα το κουνήσει. Και αυτό θα πει, αυτή είναι η μάνα μου που με κουνάει. Ακούμε το τραγούδι «Τριμίνα Μπράτιε» από τα Άσκηρα. Τραγουδάει ο Φεράτ Αλί Αφέντη. Thank you.
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στα βουνά της Ξάνθης. Ένα οδηπορικό που είναι σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα στα τραγούδια και τους σκοπούς της περιοχής Κημερίων και Ασκήρων. Θα προχωρήσουμε με ένα τραγούδι από τα βασιλικά Κημερίων που τραγουδάει ο Χαλίλ Σοφτά, ο σπουδαίος αυτός λαϊκός ερμηνευτής που έχει χάραξει τη μνήμη του στα όλα τα χωριά της περιοχής και κυρίως με τους όμορφους ήχους που έπαιζε με το καβάλι και την πιστέλκα. Το χωριό Βασιλικά, η Μπρουσόβα, στο οποίο γεννήθηκε, βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μέτρων, λίγο πάνω από το χωριό Λιβάδι. Εκεί το 1961 έμεναν 57 κάτοικοι. Λίγο αργότερα μειώθηκαν σε 42. Σήμερα το χωριό είναι έρημο. Αλλά πολλοί κάτοικοι το επισκέφτονται, υπάρχουν αγροτικές κατοικίες οι οποίες ανακαινίζονται και πραγματικά αξίζει κανείς να το επισκεφτεί. Αν συνεχίσουμε το χωματόδρομο από τη βρύση Μπαϊράμ Τσεσμέ προς το Λιβάδι, φτάνουμε στη βρύση στη θέση Σκόκα. Ακολουθώντας από εκεί το ρέμα προς τα πάνω βρίσκουμε τη θέση Ναμπρασκαλώνο, ένα εντυπωσιακό καταράχτη, άγνωστο σε πολλούς ξανθιώτες. Μικρότερο από τον καταράχτη του Λιβαδίτη, αλλά ιδιαίτερα όμορφο. Πιστεύουμε ότι θα άξιζε το δασαρχείο να φτιάξει ένα μονοπάτι πρόσβασης σε αυτόν τον όμορφο καταράχτη. Είμαστε λοιπόν στο χωριό Βασιλικά Κημερίων να ακούσουμε το τραγούδι «Γιόι ντε λιούμπε, γιόντ βεντίμο» με τον Χαλίλ Σοφτά. «Άιντε αγάπη μου, πήγαινέ με, τώρα στη μάνα σου, βρε πρώτη μου αγάπη, θα σε περιμένω βρε αγάπη μου έξω από το παραθύρι. Έλα αγάπη μου το βράδυ, θα σε περιμένω. Έξω από το παραθύρι σου έχω γεμίσει 5 κότες. Άφθονο κρασί σου έχω γεμίσει, αγάπη μου. Θα σου φέρω τώρα στη μάνα μου. Πρώτη χήνα, θα σε περιμένω έξω από το παραθύρι». Χαλίλ Σοφτά, «Γιόι ντε λιούμπε, γιόντ βεντίμο». Ήχοι και χρώματα από τα βουνά της Ξάνθης. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα χωριά των Κημερίων και θα πάμε στα Άσκυρα, η περιοχή των Ασκήρων. Διοικητικά συνδέονταν πάντοτε με την κοινότητα Κημερίων. Από άποψη συγγενειών και γλωσσικού ιδιώματος, συνδέεται βέβαια περισσότερο με την περιοχή Σατρών. Στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκονται τα Άσκυρα, Χάνμαλε, εντάσσονται πολύ μικροί μαχαλάδες. Ανάμεσά τους οικισμοί Τζαφέρ Μαχαλά, Αμπαρτζίντερε, Κεντίκιοι, Πρέβαλεν, Κοντζάχασαν. Μέσα στα Άσκυρα υπάρχει ακόμα το κτίριο του σχολείου, το καλά διατηρημένο Τέμενος, αλλά και το μικρό καφενείο του Φεράτ Αλή Αφέντη. Ο Φεράτ, ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλή γκάιντα, άνοιγε πάντοτε το καφενείο του τα Σαββατοκύριακα. Πολλοί επισκέπτες σταματούσαν εκεί να απολαύσουν ένα καφεδάκι, ένα ψυκτικό, σε ένα μέρος με θαυμάσια θέα.
Το Δημοτικό Σχολείο των Ασκήρων λειτουργούσε εκεί μέχρι το 1992. Ο πληθυσμός στα Άσκηρα το 1961 ήταν 124 άτομα, αλλά 3 δεκαετίες αργότερα μειώθηκε σε 22 άτομα. Σήμερα είναι ελάχιστοι οι μόνιμοι κάτοικοι, άρα πάρα πολλοί κάτοικοι επανέρχονται εκεί από τα Κυμαίρια, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Στην περιοχή των Ασκήρων υπάρχουν πάρα πολλά παραδοσιακά τραγούδια. Θα ακούσουμε τον Φεράτα Λιαφέντη στο τραγούδι «Μόμκα Σέντι να κράει ρέκο». «Κορίτσι κάθεται στην άκρη στο ποτάμι». «Στην άκρη στο ποτάμι σε άσπρη πέτρα». «Στα χέρια κρατάει καθρέφτη». «Να κοιτάζει το άσπρο πρόσωπό του». «Το άσπρο πρόσωπο και τα μαύρα μάτια». «Τα μαύρα μάτια και το άσπρο πρόσωπο». «Πρόσωπο, πρόσωπο, άσπρο πρόσωπο, ποιος θα σε πάρει». «Θα είναι παλικάρι ή κάποιος παντρεμένος». «Μάτια, μάτια, μαύρα μάτια, ποιος θα σε πάρει». «Θα είναι παλικάρι ή κάποιος παντρεμένος». Δεν ήταν ούτε παλικάρι ούτε παντρεμένος. «Εμένα με πήρε το μαύρο χώμα, μαύρο χώμα σκοτεινό, χώμα, χώμα σκοτεινό». Αυτό ξεγέλασε την πρώτη μου αγάπη, την πρώτη μου αγάπη, τον πρώτο μου έρωτα. Αυτό θα σαπίσει τα μαύρα μάτια, τα μαύρα μάτια και το άσπρο πρόσωπο. Αυτό θα σαπίσει τα μαύρα μάτια και το λεπτό μου κορμάκι. Ένα τραγούδι θρηνητικό, σαν μυρολόι, από την περιοχή Ασκήρων, με το Φεράτ Αλή Αφέντη. «Μόμ Κασέντι να κράει ρέκο». Ακούσαμε το Φεράτ Αλή Αφέντη να τραγουδάει το τραγούδι «Μόμ Κασέντι να κράει ρέκο», «Κορίτσι κάθεται στην άκρη στο ποτάμι». Ένα τραγούδι θρηνητικό σαν μυρολόι από την περιοχή Ασκήρων. Θα ακούσουμε τώρα το ίδιο τραγούδι με τσιφτλεμέ ή ντβογιάνκα. Τι είναι ο τσιφτλεμές? Ένα από τα μουσικά όργανα που συναντάμε στην οροσειρά της Ροδόπης. Δύο αυλοί που παίζονται ταυτόχρονα, είτε καλαμένοι είτε ξύλινοι. Στην περίπτωσή μας ο Φεράτ Αλή Αφέντη είναι ο ίδιος που κατασκεύασε τον τσιφλεμέ και τον ακούμε όπως το παίζει στο τραγούδι «Μόμ Κασέντι να κράει ρέκο». «Κορίτσι κάθεται στην άκρη στο ποτάμι».
Ακούσαμε την μουσική ερμηνεία του Φεράτα Λιαφέντη, Μομ Κασέντη να κράει ρέκο με τσιφτλεμέ, με διπλό αυλό. Και θα προχωρήσουμε στο ίδιο τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά με γκάιντα. Ο περίφημος ασκαυλός, ο αυλός που έχει ένα ασκή, η γκάιντα της Ροδόπης, η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές παραλλαγές. Τη συναντούσαμε στην περιοχή Σατρών, στην περιοχή Ωραίους, Μύνθης, Θερμών. Τώρα θα ακούσουμε μια γκάιντα από το Φερά Αλή Αφέντη από τα Άσκυρα να ερμηνεύει το ίδιο τραγούδι που ακούσαμε πριν λίγο. Μομ Κασέντη να κράει ρέκο με γκάιντα. Ο Φεράτα Αλή Αφέντη, αυτός ο σημαντικός λαϊκός ερμηνευτής, λαϊκός οργανοπαίκτης, αλλά και κατασκευαστής λαϊκών οργάνων. Ένας πολυτάλαντος άνθρωπος από το χωριό Άσκυρα, τον ακούσαμε να παίζει στην γκάιντα το τραγούδι «Μομ Κασέντη» να κράει ρέκο. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, της Ροδόπης που μπορούμε να ακούμε ώρες ατελείωτες. Είναι μια υπέροχη μουσική με σπάνια ηχοχρώματα. Πραγματικά, αν κανείς ακόμα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακούς μουσικούς που υπάρχουν στα ορεινά χωριά, μπορεί να θαυμάσει την τέχνη τους και να ταξιδέψει στο χρόνο. Πολλά από αυτά τα τραγούδια μας πάνε πολύ πίσω στο χρόνο, μας πάνε αιώνες πριν, στην ιστορία της Θράκης, στα Βυζαντινά χρόνια και ακόμα παλαιότερα στην αρχαία Θράκη. Θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι «Γιοφτσέρ Σέντι». Ξεκινάει με μια εικόνα ενός τσοπάνου που κάθεται στην άκρη της θάλασσας και η θάλασσα τον παρακαλεί. Θα το ακούσουμε να το τραγουδάει ο Χαλίλ Σοφτά. Τσοπάνος κάθεται στην άκρη της θάλασσας, κορίτσι κάθεται στη μέση της θάλασσας και τον παρακαλεί. «Πάρε με, πάρε με, λατρεμένε μου τσοπάνη. Πώς να σε πάρω, όμορφη κοπελιά, δεν έχω σπίτι κτισμένο. Πάρε με, λατρεμένε τσοπάνη. Το καλοκαίρι θα καθόμαστε κάτω από την κίτρινη κηδονιά. Το χειμώνα θα καθόμαστε κάτω από το φουντωτό έλατο. Θα κάνουμε ένα μικρό παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Αυτό θα το πάμε στο σταυροδρόμι, στο σταυροδρόμι. Μήπως και περάσουν κομωτινέοι, να τους πουλήσουμε το μικρό παιδί και να αγοράσουμε σπιτάκι χτισμένο». Βλέπετε το χιούμορ της λαϊκής προφορικής ποίησης, όπως εκφράζεται σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή Κημερίων. Το τραγούδι έχει τίτλο «Γιοφτσέρ Σέντι, η πασέ ποκράει μορένου». Τσοπάνος κάθεται στην άκρη της θάλασσας. Thank you.
Ακούσαμε το τραγούδι «Ιωφτσέρ Σέντι, ο Τσοπάνος κάθεται», τραγουδισμένο από τον Χαλίλ Σοφτά, από το χωριό Βασιλικά της περιοχής Κημερίων. Αξίζει να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά, φίλες και φίλοι, ερμηνευμένο, αλλά με καβάλι από τον σπάνιο μουσικό οργανοπαίκτη, το Χαλίλ Σοφτά. Από τα βουνά της Ξάνθης, ένα μουσικό διπορικό. Περπατάμε μαζί στα όμορφα χωριά της περιοχής Ξάνθης, προσεγγίζοντας την ιστορία και τον λαϊκό πολιτισμό, τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό που αξίζει όλοι να γνωρίσουμε, οι νεότεροι αλλά και να θυμηθούν οι παλαιότεροι. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε το πρώτο αφιέρωμα στην περιοχή Κημερίων. Ακούσαμε τραγούδια και σκοπούς από τα Κημέρια και τα Άσκυρα. Την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα,
πάλι μαζί με τον τηλέμαχο Αρναούτογλου στον ήχο, τον Νίκο Κόκα στην επιμέλεια. Γεια σας. Oh.